Εμείς λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι νομικό κυρίως, είναι πολιτικό. Και οι προηγούμενες τοποθετήσεις το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Το κράτος, το αστικό κράτος έχει συνέχεια προφανώς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι ελλείψεις της μίας κυβέρνησης έρχονται και συμπληρώνονται από την επόμενη κυβέρνηση. Τι θέλουμε να πούμε? Το πρόβλημα με την χτεσινή απόφαση και αυτό που πραγματικά ξεσηκώνει τον κόσμο δεν είναι το αν είναι ευνοϊκές ή όχι οι ποινές σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης, δηλαδή το πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να ληφθεί αυτή η απαράδεκτη ντροπιαστική απόφαση. Προφανώς και αυτά είναι ζητήματα και προφανώς πρέπει να γίνει πιο γρήγορη δικαιοσύνη. Δεν είναι όμως αυτό που γίνεται με τις μεταρρυθμίσεις, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν που είναι το πρόβλημα με αυτή την απόφαση είναι ότι αφήνει πραγματικά στο απειρόβλητο τους κύριους ενόχους. Ρίχνει και στα μαλακά κάποιους χαμηλόβαθμους, ενώ οι πραγματικοί υπαίτιοι, πολλοί από τους οποίους είναι και πολιτικά πρόσωπα, σε διάφορες... Κυρία Ξενά, σε διάφορες, ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Θεωρείτε κύριο ένοχο τον ηλικιωμένο που έβαλε την πυρκαγιά? Σε διάφορες λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού, και ναι, εδώ πέρα εννοούμε και τους δήμους και τις περιφέρειες και φυσικά, ωραία, την κεντρική διοίκηση. Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Αυτό λοιπόν δεν απεδόθη καμία ευθύνη, κυρίως στην πολιτική που οδήγησε διαχρονικά σε αυτού του τύπου τις αμέλειες, τις παρατυπίες, τις αυλεψίες, τις εγκληματικές ευθύνες αυτών που τελικά καταδικάστηκαν. Δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής για το ΜΑΤΙ. Δεν υπήρχαν επαρκείς πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια μέρα οι δυνάμεις επιχειρούσαν στην Κινέτα. Αυτά δεν ακούστηκαν, δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη. Ποιος ευθύνεται? Δεν τα ακούν πρώτη φορά, ποιος αλλά ξαναρωτάω, ποιος ευθύνεται, ποιος ευθύνεται για τις ελλείψεις? Τον άνθρωπο που βάλε φωτιά ενώ υπήρχε απαγορευτικό, το ΚΚΕ τον θεωρεί υπεύθυνο? Δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχαν ελλείψεις στην πυροσβεστική, υπήρχε σχέδιο διαφυγής. Για αυτά ποιος ευθύνεται? Το ότι χάθηκαν τόσες ζωές και χάθηκαν τόσες περιουσίες και όταν πριν από μήνες βγήκε μία απόφαση για αποζημίωση ανθρώπου πυρόπληκτου, η περιφέρεια Αττικής ζήτησε να υποβληθεί πάλι έφεση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δείχνουν ότι πραγματικά το κράτος είναι εχθρικό απέναντι στον πολίτη. Κυρία Ξενά, αν θέλετε, απαντήστε λίγο στο Μάκη Προβατά για να ερώτημά μου εμένα παραμένει και θα το ξανακάνω. Το μα κουκουέ... δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Όχι, μοιάζει για εσάς να μην είναι αυτό το, και αυτό το κάνετε ζήτημα. Λάθος. Ξαναλέω. Κάνετε λάθος. Ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ο οποίος παρακούει όλες οι ευθύνες όλων των υπολείπων να παραγράφονται και να επικεντρώνουμε πάντα στην ατομική ευθύνη. Ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με αυτή την κυβέρνηση. Και αυτό θα το δούμε, το βλέπουμε και στα ΤΕΠΗ. Και ο μόνος τρόπος. Άρα για εσάς δεν είναι υπεύθυνος αυτός, είναι όλοι άλλοι εκτός από αυτό. Κάνετε λάθος, δεν λέω αυτό. Παραποιείτε τα λόγια μου. Εσείς δεν βλέπετε τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Με όλους τους άλλους κουβεντιάζουμε. Εμείς απλώς κάνουμε ερώτηση για το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να παραγράψει τις ευθύνες του κράτους. Μάλιστα. Νομίζω απάντησα. Και αυτό το πράγμα θα το δούμε, φοβόμαστε ότι θα το δούμε και στα ΤΕΜΠΗ και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο λαός να συνεχίσει να διεκδικεί, να πιέζει, ώστε να μην ξαναδούμε για τα ΤΕΜΠΗ αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες για το ΜΑΤΙ. Το πώς δηλαδή αθώνεται όλη η κρατική μηχανή και αθώνεται και η ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί αυτά ακολουθούν άλλους οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς να πω ότι τα πήγαν έλα μεταξύ οι αλλαγές, ανταλλαγές υποψηφίων μεταξύ των κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, δείχνουν για μας και αυτό που λέμε στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων αυτών. Δηλαδή ότι δεν τους χωρίζουν πραγματικά ουσιώδεις διαφορές, αλλά πρέπει να βρίσκουν ή να κατασκευάζουν διαφορές επουσιώδη πράγματα προκειμένου να εγκλωβίζουν
τη λαϊκή ψήφο. Και αυτό δείχνει ότι πόσο φαίνεται από το πόσο εύκολα μεταπηδούν υποψήφοι από το στελέχη από τον ένα χώρο στον άλλο. Το είδαμε και στις βουλευτικές εκλογές και στις αυτοδιοικητικές τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό για μας, καθώς και η στάση του κράτους, του εχθρικού κράτους απέναντι στο πολίτη, όπως είπαμε πριν, πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πρέπει ο κόσμος να πάει στις κάλπες με κριτήριο τις ανάγκες του, την καθημερινότητά του, την εμπειρία του, αυτό στο οποίο έχουν συμβάλει όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Και ο λόγος που δεν έχουν διαφορές και τελικά όλες οι πολιτικές, όλες οι κυβερνήσεις έχουν φέρει σταδιακά τον κόσμο σε αυτό το αδιέξοδο που βιώνει σήμερα, έχει μία κοινή αφετηρία, και αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως με στόχο και για το ΚΚΕ, και η χειρότερη Ευρώπη ή η διάλυση της Ευρώπης, έτσι όπως είναι. Έχει μεγάλη σημασία το ΚΚ να βγει ενισχυμένο, πραγματικά ενισχυμένο μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί θα είναι μία φωνή αντίδραση εκεί μέσα, μία φωνή που θα αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς, θα προετοιμάζει τον κόσμο ώστε να οχυρώνεται, να παίρνει τα μέτρα του απέναντι στην επίθεση την αντιλαϊκή που θα συνεχίσει να εκδηλώνεται, κυρία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις. Στις 9 Ιουνίου δεν κρίνεται η κυβέρνηση της χώρας, αλλά μπορεί να σταλεί ένα σαφές μήνυμα και στην κυβέρνηση της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι δεν πάει άλλο. Βασίλης και αύριο Οικονόμου, όλοι στις συγκεντρώσεις Πρωτομαγιάς.